Κύριε Χατζηαντονίου, είμαστε εδώ για να πούμε για την παρουσίαση βιβλίου που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο Χάνι. Έχουμε εδώ τον συγγραφέα του βιβλίου «Ο Λόγος της Πεταλούδας». Πείτε μας εσείς λίγα λόγια για την όμορφη αυτή εκδήλωση που θα γίνει σε συνδιοργάνωση με το Ίδρυμα Φεναρέτη. Ξεκινώ από μια παλιά γνωριμία συνεργασία του συμπατριώτη μας Κώστα Πατούρη, που ξεκινά και από μια καταγωγή νησίρικη που έχουμε και οι δύο. Και όταν το 80 και μετά έκανα λαϊκή επιμόρφωση στην ΕΛΕ, ο Κώστας με την εφημερίδα την πολύ σημαντική που έβγαζε η Φωνή της Νησίρου, κάλυπτε και ενίσχυσε όλη την προσπάθειά μας στα πλαίσια εκείνης της λαϊκής επιμόρφωσης. Συνεχίσαμε να επικοινωνούμε και στην Αθήνα, γιατί είχε βγάλει και μια εφημερίδα πολύ σημαντική τα χρονικά του Περιστερίου. Και το Μάιο βρεθήκαμε όπως βρισκόμαστε και μου έδειξε για πρώτη φορά αυτό το βιβλίο «Ο Λόγος της Πεταλούδας». Λίγο το είδα, διάβασα κάποια κείμενα και αμέσως είπα στον Κώστα ότι κοίτα, αυτό το βιβλίο πρέπει να πάρει μια διάσταση και στην ΚΟΚ, το είχε και πρόθεση, και να το παρουσιάσουμε. Παρουσιάστηκε λοιπόν στην Ίσυρο την περασμένη περίοδο, εδώ τώρα το καλοκαίρι, και αποφασίσαμε λοιπόν με τη συνεργασία του ΔΟΠΑΒΣ στο Λαϊκό Γραφικό Μουσείο στο Χάνι, απόψε στις 7.30 ώρα να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι καινοτόμο, είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι αξίζει, πέρα το ότι μιλήσαμε αρκετά για το βιβλίο αυτό και μιλάμε τώρα και από το φιλόξενο κανάλι του Κος TV, και να διαδοθεί, όπως λέω, ένα βιβλίο ή οτιδήποτε γίνεται πρέπει να υπάρξει μια προηγούμενη περίοδος που να ζυμωθεί, να ολοκληρωθεί σε ένα σημείο την περίοδο της εκδήλωσης και μετά να συνεχίσει. Το βιβλίο λοιπόν αυτό, δεν θα μιλήσω για το βιβλίο, γιατί θα μιλήσει ο συγγραφέας, να μην πούμε τα ίδια πράγματα, αν και εγώ έχω μια άλλη άποψη. Θα πω όμως ότι και μια, ως κινηματογραφιστής, και μια κινηματογραφική δομή το βιβλίο αυτό, πέρα τα άλλα που θα πει ο συνάδελφος ο Κώστας. Είναι σημαντικό διότι μια συνάδελφος δασκάλα, που ήταν διευθύντρια στο 400ο Δημοτικό της Αθήνας, η οποία την ξέρω χρόνια, συνεργαστήκαμε και στο δεύτερο γενικό λύκειο σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικό που έκανε, και έτσι έχει μελετήσει, έχει ασχοληθεί πολύ με το βιβλίο την τελευταία περίοδο για να παρουσιάσει το βιβλίο απόψε. Και είναι σημαντικό το ότι με πολύ καλή διάθεση και θέληση αμέσως δέχτηκε και ο καλός μας συμπατριώτης, ο κιθαρίστας, ο πολύ καλός Μουσταφάς Παϊτάνακλου, όπου θα είναι μια συνομιλία μάλλον, δεν θα επενδύσει έτσι. Θα είναι, το πιστεύω έτσι, θα είναι μια συνομιλία των λέξεων, των σκέψεων, όλων αυτού που περιέχει το βιβλίο με τη μουσική που θα παίξει ο Μουσταφάς. Κύριε Πατούρη, πείτε μας εσείς που είστε ο συγγραφέας του βιβλίου, τι πραγματεύεται με λίγα λόγια το βιβλίο σας. Το βιβλίο ουσιαστικά αναπτύσσει το θέμα προσπάθεια αγώνας, επιδίωξη, κόπωση, φροντίδα, ματέωση ή επανεκκίνηση. Και χρησιμοποιεί τον μύθο προκειμένου να δώσει σε αυτά τα προηγούμενα που σας είπα τη διάσταση της ανθρώπινης προσέγγισης σε αυτά τα θέματα. Και απευθύνεται σε μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά, ε? Απευθύνεται στο παιδί. Γιατί στο παιδί, ουσιαστικά μαγεύεται από τον μύθο, ακολουθεί τα βήματα του μύθου, μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο και ασυνείδητα προσεκτά αυτό ακριβώς που θέλω να του πω. Δηλαδή είναι μια παιδαγωγική μέθοδος να μεταδώσεις υψηλά νοήματα σε ένα παιδί χωρίς να το κουράσεις, χωρίς να του επιβάλλεις τις απόψεις, χωρίς να είσαι τιμωρητικός ή διδακτικός. Και έτσι το παιδί προσεγγίζει με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο το θέμα. Το προσεγγίζει και το έχει μέσα του ως μια παρακαταθήκη που αργότερα θα μπορέσει να την ερμηνεύσει ως ενήλικας και να αντιληφθεί το καταγραμμένο τι σημαίνει. Αυτές οι καταγραφές είναι πολύ δυνατές και βοηθούν τον άνθρωπο στη μετέπειτα ζωή του να είναι αισιόδοξος. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η παιδεία. Παίρνουμε το μικρό παιδί και το σφαγίζομαι με κάποια δεδομένα και αυτά τα δεδομένα αποτελούν τη βάση στην οποία αναφέρονται τα αισθήματα του μέλλοντος και ανάλογα με τα δεδομένα αυτά τα ερμηνεύει αισιόδοξα, απεσιόδοξα, μαχητικά, δυναμικά ή με απόσυρση. Οπότε αυτό κάνουμε ουσιαστικά, διαπαιδαγωγούμε. Θα είναι όμως ο μεγάλος και διαβάζει αυτό το κείμενο. Μπορεί να παρασυρθεί από τις ζωγραφιές, οι οποίες είναι παιδικές ζωγραφιές, δηλαδή αυτές τις ζωγραφιές τις έχουν κάνει παιδιά μέσα στο σχολείο. Μπορεί να παρασυρθεί από τις παιδικές ζωγραφιές και να θεωρήσει ότι είναι ένα παιδικό ανάγνωσμα κλπ. Αν όμως αυτό το υπερβεί και αρχίσει να διαβάζει, τότε θα δει ένα κείμενο πολύ, πολύ στρωτό στην εξέλιξή του, με ένα ποιητική φόρμα, με ένα πλούσιο λεξιλόγιο.
και με συνεχή ερωτήματα και θέματα, στα οποία καλείται ο ίδιος αυτομάτως να πάρει μια θέση, να σκεφτεί ή να συλλογιστεί. Και έτσι είναι ένα ενήλικο ανάγνωσμα, γιατί ακριβώς το θέμα που θέτει, έτσι, στα δεύτερα επίπεδά του, δηλαδή φεύγουμε από το πρώτο επίπεδο που είναι η παιδική ανάγνωση, το παιδικό, παιδική εντύπωση, και πάει, γιατί ο ενήλικας έχει τη δυνατότητα να το δει σε βαθύτερα επίπεδα, και πάει μετά σε ένα προβληματισμό και σε μια ενδυνάμωση του αναγνώστη από αυτά που παίρνει το βιβλίο. Νομίζω όπως και γενικώ το στήσιμό του έχει μια αυτονομία, ας πούμε, δηλαδή οι φωτογραφίες έχουν τίτλους οι οποίοι είναι αυτόνομοι, είναι αποθεματικοί και μπορεί κανείς να διαβάσει μόνο τους τίτλους και να μπει στο νόημα ή μετά να διαβάσει μόνο το κείμενο ή μετά να κάνει μια συνένωση κειμένου και ρεζάντων και να διαβάσει το κείμενο ολοκληρωμένο. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει το όλο story, ας πούμε, σε εικόνες, οπότε χωρίς λόγο. Οπότε το παιδί μπορεί να παράξει την ιστορία βλέποντας τις εικόνες και να αναπτύξει το δικό του λόγο. Είναι ένα τέτοιο βιβλίο. Έχει πολλά ευρήματα αυτό το βιβλίο, το οποίο όσο το διαβάζει, δεν είναι για να το διαβάζει μια φορά. Θα το διαβάζει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Κάθε φορά θα ανακαλύπτει κάτι καινούριο που δεν το έχει ανακαλύψει. Πολλά που δεν προλάβαμε να πούμε. Δηλαδή, θα τα πει ο Κώστας μάλλον, αλλά ήθελα να πω ότι είναι μια, όχι μόνο ως Μινάς Χατζηαντωνίου, αλλά και ως Δρέπο Φεναρέτη, η εταιρεία που έχω τόσα χρόνια, είναι μια πρόσκληση με την αφορμή αυτή της εκδήλωσης για μια συνεργασία ουσιαστική με το ΔΟΠΑΒΣ. Και να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε επίσης τον συμμαθητή μου και φίλο μας και συμπατριώτη από την Ίσυρο και αυτός κόος, ο Κουτσός ο Γιώργος, ο οποίος θα μας προσφέρει ένα ωραίο μπουφέ.